Νέε πρέσπε ετοιμάζονται για τη χώρα μα στη συνολική διαπραγμάτευση που προανήγγειλε ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπτα Περτογάν για του επόμενου μήνε. Το παρασκήνιο αυτής της διαδικασίας είναι γνωστό στους δύο πρώην Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Καραμαλή και Αντώνιο Σαμαρά, και ενδεχομένω να ετοιμάζουν το επόμενο πολιτικό του χτύπημα στην κυβέρνηση πιθανόν σύντομα. Οι διαπραγματεύσει με αυτήν την αυταρχική και επικίνδυνη τουρκική κυβέρνηση που διεκδικεί το Αιγαίο, που έχει κατασκευάσει την ανύπαρκτη φυσικά γαλάζια πατρίδα και το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, είναι μια αυτοκτονική κίνηση που δεν θα έχει φυσικά αποτέλεσμα, αλλά ίσως προκαλέσει την Άγκυρα μετά τη σίγουρη αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τη χώρα μας να έχει τόσο αποθρασυνθεί που να επιχειρεί πιθανόν ακόμα και πολεμικό επεισόδιο στο Αιγαίο κατά τον συνηθισμένο τρόπο δράσης των Τούρκων. Ο Έλληνα ειδικό κ. Μιχαηλίδη αναφέρει στον λογαριασμό του. Βλέπω και ξαναβλέπω το βίντεο και στεναχωριέμαι. Έχω μία ειλικρίνη απορία. Η ελληνική κυβέρνηση τι διαπραγματεύεται άραγε αφού δεν ζητάει τίποτα. Μήπως απλά διαπραγματεύεται το πόσε υποχωρήσεις θα κάνει, διότι η Τουρκία ζητάει τα πάντα. Εμείς... Η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, κυρία Μαρία Γκαβουνέλη, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις της ΕΡΤ, ανέφερε ότι «Ο ορισμός του Εύρους Αιγιαλίτιδα ζώνη χωρικά ύδατα, είναι μονομερής πράξη». Όταν κάνει διαπραγματεύσει Ελλάδα-Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Κάνει υποχωρήσει. Και η μία πλευρά και η άλλη. Αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρέ έχουν κρατήσει μέχρι κεραία τι θέσει του και κοιτάζονται. Θεωρητικά η Ελλάδα μόνη τη θα καθορίσει το εύρο τη Αγία Λίτιδα Ζώνη. Εν τη πράγμαση θα είναι κομμάτι τη διαπραγμάτευση είναι η απόλυτη λογική της οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης. Είτε αγοράζουμε πατάτες στη λαϊκή, είτε φτιάχνουμε γυαλίτιδα. Ενώ δεν μπορούμε να συζητήσουμε ποτέ την κυριαρχία των νησιών, της αποστρατικοποίησης ή οτιδήποτε άλλο. Η κυρία Γαβουνέλη, αφού επανέλαβε ότι σε μια διαπραγμάτευση πάντα υπάρχουν υποχωρήσει, ρωτήθηκε μέχρι πού θα φτάνουν τα χωρικά μα Στα 12, στα 6 ναυτικά μίλια, πού θα είναι. Τη ρώτησε ο δημοσιογράφο και εκείνη απάντησε. Στα 8, στα 9 μίλια. Να μια διαπραγμάτευση. Μία διαπραγμάτευση που θα μπορούσε να γίνει σύμφωνα με την ίδια είναι στα 9 και τα 8 μίλια, όπως τόνισε χαμογελώντας και παράλληλα πρόσθεσε, όταν κάνει κάποιος μία διαπραγμάτευση ξεκινάει από το μέγιστο που μπορεί να ζητήσει και από εκεί και πέρα θα δει τι μπορεί ακριβώς να κάνει και πόσο τον παίρνει και ποιε είναι οι κόκκινες γραμμές. Μία μόνο πρόταση χωράει σε όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε εδώ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, τίποτε άλλο. Ο καθηγητής γεωπολιτικής Ιωάννης Μάζης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή το μέσα γεγονότα του τηλεοπτικού σταθμού Sigma Live και εκλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για το Κυπριακό. Ο καθηγητή, φανερά ενοχλημένο από τι δηλώσει του Έλληνα Υπουργού Άμυνα, ανέφερε ότι η έννοια τη γενναιότητα που μου έμαθαν εμένα οι δασκαλί μου είναι τελείω διαφορετική, αντιδιαμετρικά διαφορετική από αυτήν την γενναιότητα που επικαλείται ο κύριο Γεραπετρίτη. Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμισε ότι η ακινησία και η αδράνεια στο Κυπριακό, η έλλειψη πολιτικής γενναιότητας οδήγησε σε πιο ακραίες θέσεις στην Τουρκία, η οποία κάνει λόγο για λύση δύο κρατών και κυριαρχική ισότητα, κάτι που δεν είναι αποδεκτό από την ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο κύριος Μάζης σχολίασε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας λέγοντα Αντιθέτω, οι μεγάλε υποχωρήσει τι οποίε πρέπει να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χριστοδουλίδη στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Πολίτη, την οποία άκουσα με πολύ προσοχή, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τι δούμε να υλοποιούνται. Επίση, εκείνο το οποίο είπε πάλι ο Χριστοδουλίδη στην ίδια συνέντευξη, ήταν ότι πρέπει να φροντίσουμε να καταλάβουμε ότι η Τουρκία θα πάρει περισσότερα από αυτά τα οποία έχει σήμερα. Πρόσθεσε ότι δεν άκουσα ούτε μία φορά τη λέξη εισβολή και κατοχή. Λες και όλο αυτό που ζει αυτή τη στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Ελληνισμός μας έπεσε από κάποιο αστέρι του υπερτάτου διαστήματος. Λες και δεν υπήρξε κάποια διαδοχή ιστορική που μας έφερε εδώ. Λες και ξεχάσαμε ότι το διεθνές δίκαιο καταγγέλει την εισβολή και την κατοχή. Λες και ξεχάσαμε τη λέει συνθήκη εγγύσεως και συνθήκη ασφάλειας στο Κυπριακό Σύνταγμα. Λες και οι Τούρκοι δικαίω παραμένουν μετά την έστω όποια αποκατάσταση της δημοκρατίας συνέβη στο νησί. Λε και δεν υπήρξαν τουλάχιστον 7 διεθνή εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα και εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν επί του σώματο τη Κυπριακή Δημοκρατία και όλα αυτά τα οποία, όπω ξέρετε, βάσει τη διεθνού του χρήσεω δεν είναι παραγράψιμα, δεν παραγράφονται. Όλα αυτά τα βάλαμε κάτω από το χαλί και μα ζητούν γενναιότητα. Άκουσον, άκουσον, γενναιότητα στι παραχωρήσει. Έχω άλλη αντίληψη για τη γενναιότητα. Καταληκτικά ανέφερε ότι Έχουμε ξεχάσει ότι όλη η Κύπρο είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαϊστέ, αναφέρομαι στον κύριο Χριστοδουλίδη, είπαν ότι θα επιλύσουν το Κυπριακό με βάση το ευρωπαϊκό πολιτικό και νομικό πολιτισμό. Ότι η Κύπρο είναι πλήρε μέλο. Αυτά τα ξεχάσαμε και ζητούμε γενναιότητα από ποιου, από αυτού που ακόμα δεν βρήκαν του 1500 αγνοούμενου, από αυτού οι οποίοι θρυνούν, από μάνε που ακόμα ζουν και θρυνούν τα παιδιά του, από αυτού οι οποίοι ζουν την καταστροφή των πολιτικών πολιτιστικών τους μνημείων από αυτούς οι οποίοι αντιμετώπισαν το έγκλημα του διασμού και της καταστροφής από αυτούς οι οποίοι δολοφονήθηκαν και έχασαν τις περιουσίες τους από ποιους ζητούν περισσότερη γενναιότητα Ποιο είναι αυτός ο γενναίος ο οποίος έρχεται να διδάξει αυτόν τον λαό τον κυπριακό λαό για γενναιότητα Τρομερές αναφορές για το Αιγαίο και τη χώρα μας έρχονται από άρθρο του καθηγητή Χρήστου Ροζάκη στο Βήμα, με τις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ συζητείται πάντα κατά τον ίδιο η διχοτόμηση του ελληνικού αρχιπελάγους για να κατευναστεί η οθωμανική επεκτατική πολιτική του Ερντογάν. Ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης αναφέρει σε κάποιο σημείο «Πράγματι, ένα πρόσμενο ολίσθημα στις συζητήσεις μπορεί να έχει σοβαρά επακόλουθα και να καταστρέψει την ατμόσφαιρα νηνεμίας που επικρατεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο». Μια διεύρυνση της Αιγιαλίτιδα στα ακραία ελληνικά νησιά θα έχει ως αποτέλεσμα να φέρει την τουρκική φαλοκρηπίδα πλησιέστερα στις ακτές των κυκλάδων και την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια την Αιγιαλίτιδα ζώνη τη, κάτι το οποίο θα αφήσει μικρό χωρικό διάστημα για την Τουρκία να οριοθετήσει η και κάθε τέτοια οριοθέτηση θα φέρει πιο κοντά τα δικαιώματα τη Τουρκία στα ελληνικά παράλια. Αν συζητήσει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση οτιδήποτε από τα παραπάνω, τότε η αμέσω επόμενη διαπραγμάτευση θα φορά την Αθήνα και την Πελοπόννησο. Ξεκάθαρα πράγματα. Υπάρχει ένα αριθμό επιστημόνων και πολιτικών στην Ελλάδα, η οποία θεωρεί ότι μπορεί να συζητά ακόμη και εθνική κυριαρχία με στόχο την επίτευξη μια επίπλαστης ειρήνη. Δυστυχώ, αυτή η ανθρώπινη ομάδα έχει λόγο και επηρεάζει τα μέσα μαζική ενημέρωση, την κοινή γνώμη και τι πολιτικέ τη χώρα μα. Με αυτά όμω που λαμβάνουν χώρα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και τι ζυμώσει στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Τουρκία διεκδικεί τη μερίδα του Λέοντο, θα δούμε πολύ στη χώρα μα αλλά και οι σύμμαχοί μα πολύ γρήγορα τι εστί ακριβώ τουρκικό νεοοθωμανισμό, αφού το δόγμα τη Άγκυρα σημαίνει στρατιωτική επέμβαση παντού με τη δημιουργία υποτακτικών κρατών. Τότε η μόνη διαπραγμάτευση που θα κάνουμε θα είναι οι καπνισμένε σκάνε των πυροβόλων μα, οι οποίε θα φέρουν ισορροπία στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι πάντω δεν πρόκειται να σταματήσουν να διεκδικούν με απειλέ και καλυφιές οτιδήποτε στο ελληνικό αρχιπέλαγο, παρά μόνο να βρουν μπροστά του ξυφολόχοι. Η Τουρκία, γνωρίζοντα του πάντε, έχει ξεκινήσει ένα πολεμικό σχέδιο διχοτόμηση του Αιγαίου, μαζί με την υφαρπαγή και κάποιου ακατοίκη του ελληνικού μικρού νησιού, για να ικανοποιήσει την αδιφάγα τουρκική πολιτική σκηνή και τα σχέδια τη ελίτη χώρα. Ευελπιστούμε ότι σε καμία περίπτωση και κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις, κανένας πολιτικός μας δεν θα παραδώσει στις ορέξεις των Τούρκων ούτε χιλιοστό του Αιγαίου. Αυτό το βάλουν καλά στο μυαλό τους οι Τούρκοι που θέλουν να παζαρέψουμε ελληνική κυριαρχία χωρίς να πέσει ούτε μία ντουφεκιά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μας.